Για άλλο θέμα θα ακούσουμε τους κυρίους Ραγκούση και Γεραπετρίτη. Θεσμοθετούμε της προνομιακού τύπου, ρουσφετολογικού τύπου, κομματικού τύπου διαδικασίες στελέχωσης στο δημόσιο τομέα και όταν κάτι στραβώσει, αποκαλυφθεί σε σχέση με τη λειτουργία αυτών που έχουμε τοποθετήσει, ενεργοποιούμε το μηχανισμό συγκάλυψης. Ποια είναι η συγκάλυψη? Υπάρχει έστω ένας βουλευτής μέσα στο κοινοβούλιο αυτό, ο οποίος να θεωρεί ότι υπουργός πολιτισμού ή κάποιος από την κυβερνητική παράταξη γνώριζε το ποιόν του ανθρώπου και παρά ταύτα τον διόρισε? Αν υπάρχει, θέλω να μας το πείτε εδώ. Αλλά να αφήσετε τα υπονοούμενα. Η κυρία Μερντό είναι μια άξια υπουργός. Το σημαντικότερο για την ελληνική κοινωνία, για τα εκατομμύρια των Ελληνίδων και των Ελλήνων, είναι να επιβληθεί κάθαρση. Δεν μπορείτε να φέρετε την κάθαρση. Και δεν μπορείτε να φέρετε την κάθαρση γιατί ακριβώς κυβερνάτε με ένα μοντέλο που στην πραγματικότητα, επειδή ακριβώς βασίζεται στην αδιαφάνεια και στην αναξιοκρατία, δεν επιτρέπει την κάθαρση. Εκείνο το οποίο δεν μπορώ να δεχθώ είναι ότι υπάρχει κομματική ταυτότητα σε εκείνους οι οποίοι έχουν αυτές τις συμπεριφορές. Όχι, δεν είναι προνομιακός χώρος της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Ραγκούση, η παιδεραστία. Εάν θέλετε να μας το πείτε ευθέως ότι είμαστε παιδεραστές, ή διαφορετικά να αποκηρύξετε τον κύριο Βαξεβάνη.